Δεν πειράζει. Για πες μου λίγο τώρα, εδώ στον Α, φέτος είναι η τέταρτη ή η πέμπτη χρονιά στο Happy Day? Νομίζω η τέταρτη, απλά επειδή η πρώτη ήταν μισή, είχαμε ξεκινήσει Μάρτιο. Θα σου πω βασικά, ήσα με τη Μερούλα, την κόρη μου, το Happy Day λίγο μεγαλύτερο, γιατί ήμουν 5 μηνών έγκυος. 5 μηνών έγκυος, ναι. Η Μέρη γίνεται τον Ιούνιο 3, οπότε ουσιαστικά είναι 3 χρόνια, απλά είναι τέταρτη σεζόν, γιατί μία ήταν μισή. Εν τω μεταξύ, παρότι έχετε κάνει μία αλλαγή μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, εγώ θα πω. Ποια άλλη? Τον Αναδιώτη. Όχι, μία, τον Αναδιώτη. Στιγμή που προχώρησε. Α, σε άλλη και ο Κουσουλός που ήρθε ο Λάβρου, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι σαν να είσαστε η ίδια παρέα από την πρώτη μέρα και σαν αυτή η πρώτη μέρα δεν ήταν πριν από 4 χρόνια. Θα σου πω με τα παιδιά τώρα, είναι αυτό το κλισέ που ακούγεται, αλλά όντως είμαστε πολύ δεμένοι και περνάμε ωραία μεταξύ μας. Πρέπει να μας ακούσετε, κινείται στο διάλειμμα. Το τι γέλιο πέφτει, το τι κουτσομπολιό κάνουμε, το τι αστεία εσωτερική κατανάλωση. Αφού καμιά φορά η συντάκτριά μας, η Μέρη, παλιά λέξη, λέει τώρα αυτό το χιούμορ που κάνετε δεν αφορά κανέναν. Επειδή είναι οι δικοί μας κώδικες που πειράζουμε ένα στον άλλον κτλ. Είμαστε όντως πολύ καλά. Δηλαδή ήταν το timing, οι άνθρωποι που δέσαμε, η φάση που ήμασταν όλοι, που ήμασταν όλοι πολύ χαλαροί και έτοιμοι για κάτι καινούριο και δέσαμε. Δεν ξέρω, έχει βγει πολύ ωραία. Και σου λέω ότι και πέρσι όταν ανανεώσαμε το σταθμό της συνεργασίας μας και κάναμε μια συζήτηση, είπα, αν ρωτάτε μένα, εγώ θέλω να είναι η ίδια η ομάδα, μου αρέσει πάρα πολύ, ήταν και αυτή πολύ θετική και τα παιδιά θέλανε. Δηλαδή είναι κάτι που το έχουμε βρει, μας αρέσει. Και γι' αυτό πάτε και μια χαρά. Ναι. Αυτή η ομάδα σου όμως η καταπληκτική. Ναι. Θα σε περάσει από κάποιες δοκιμασίες. Η αλήθεια είναι ότι η Ελένη μου με έχει αγχώσει. Έρχεται ο Κεβόρτ, μου λέει την Παρασκευή, θα κάνεις κάτι δοκιμασίες. Να κάνω, λέω. Βλέπω τον Κουντάρα το Σάββατο στο Παπαδρόσο. Είσαι έτοιμη, μου λέει. Τι θα μου κάνετε, λέω, φάλαγγα. Έτοιμη είμαι, του λέω. Λοιπόν, τους βλέπεις. Όλοι είπαν από κάτι. Ναι. Δεν τα διαλέξαμε εμείς, πραγματικά. Ναι. Τα είπανε μόνοι τους. Οπότε, επέλεξε ποιο. Να σου λέω τι κρύβεται από πίσω. Εγώ θα ξεκινήσω μαλακά, γιατί η μόνη που με αγαπάει πραγματικά είναι η Τσολάκη, που είναι φίλη μου και είναι γυναίκα, γιατί όλοι οι άλλοι θα κοιτάξουν να με δυσκολέψουν. Αποκάλυψέ μας τις χορευτικές σου ικανότητες σε ένα μοναδικό ποτπουρί με παρτενέρ, τον Γιώργο Λιανό. Αλλά η ερώτηση, καλά κάνεις τον καλύτερο, δεν το συζητάμε, σαν παρτενέρ. Λένε ότι είναι άσχετη. Είμαι καυτός. Να σε ρωτήσω κάτι. Καυτός. Χορεύω γενικά. Δεν το έχω με τους ελληνικούς χορούς, γι' αυτό με κοροϊδεύουν. Τους ελληνικούς παρτενέρ. Γιατί δεν πάνε ελληνικούς. Κάποια στιγμή χορέψαμε κάτι σε χασαποσέρβικο, πώς λέγεται αυτό ζευτάκι, και δεν είχα τα βήματα και με κοροϊδεύανε. Καλά, δεν πειράζει. Χορεύω τηλεοπτικά, βρε παιδί μου. Εγώ έτσι κατάλαβα. Δεν χρειάζονται βήματα, θα σε καθοδηγήσω. Λοιπόν. Τώρα τι χορούς θα κάνουμε. Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω. Ό,τι σας προκύπτει. Μήπως να ανέβετε εδώ πάνω. Το θέμα είναι ότι είμαστε εμείς στο κλαμπ, ρε παιδί μου, ξαφνικά πρέπει να χορέψουμε χωρίς λόγο. Α, το κλαμπ μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά μπαίνει μια μελωδία. Ωραία, ας πούμε. Πίνουμε ποτό, ας πούμε. Α, είμαστε χωριστά στην παρέα μας. Ναι, ναι. Έλα, δώσε. Α, έλα, αυτό το έχω. Άντε να κάνουμε αστεία. Κάντε τα ίδια. Ελληνικά μη με βάλει. Δεν πίστευα ότι θα έμπαινε. Λέω καλά. Γιατί το καλύτερό μου εμένα. Δεν ξέρω. Να σου γελοποιηθώ και το καλύτερό μου είναι το θέμα. Χόρεψε καθόλου προχθές το βράδυ? Α, χόρεψα. Είχε ωραία μουσικούλα στον Παπαδρόσο. Χόρεψα. Εσύ μη μιλάς, γιατί ροχαλίζεις πάρα πολύ. Ροχαλίζει στον μπαρ και μου λέει για μένα κακό σου λένε. Αφού κοιμήθηκε που κοιμήθηκε, δεν θα κοιμηθεί στον μπαρ. Του λέω να ξεφτυλιστώ και στον μπαρ. Που πέφτει το κεφάλι μου κάτω και χτυπάει επάνω στο τραπέζι. Θες να σου πω κάτι, εντωμεταξύ το τμήμα ειδήσεων του σταθμού μας
Δεν του το είχα τόσο κέφι, ρε Σιλένη. Χειρότερη από εμά. Ανεβήκανε χορό, τραγούδια ζητοκραυγάζαν ο ένα τον άλλον. Πολύ κέφι. Με ένα σφινάκι είναι έτοιμο για έκτακτο αυτή. Λέω πολύ κεφατζίδε οι ενημερωτικοί, δεν του το είχα. Λοιπόν, παραδέκα, έγινε. Διαφημιστικά μηνύματα και ανοίγουμε άλλο. Να δούμε.